Επιτέλους ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τα top 10, για τα top 10 albums της χρονιάς που μας πέρασε του 2022 όσον αφορά τα προσωπικά γούστα μου επάνω στη metal και rock μουσική γενικότερα. Έχουμε και λέμε λοιπόν τα εξής. Στο νούμερο 10 έρχεται για μένα το καινούριο άλμπουμ των Municipal Waste που ακούει στο όνομα Electrified Brain. Όποιος φυσικά τους γνωρίζει και όλοι τους γνωρίζουμε στην Ελλάδα, μιλάμε για το καταπληκτικό crossover thrash metal συγκρότημα που εξαιτίας του έγινε όλη η αναγέννηση του old school thrash metal, κυρίως εξαιτίας τους, ίσως μαζί και με τους συνέβαλαν σε αυτή την αναγέννηση μαζί με τους Municipal Waste, η Legion of the Damned από την Ολλανδία, αν τους θυμάστε, οι Suicidal Angels φυσικά οι δικοί μας από την Ελλάδα, αυτά βασικά τα συγκροτήματα. Μπορεί να ξεχνάω και κάποιο τέτοιο συγκρότημα εκείνης εποχής. Αλλά μιλάμε, η Municipal Waste ήταν η αιχμή του δόρατος τότε για την αναγέννηση του Old School Thrash στα τελευταία 10-15 χρόνια που μας πέρασαν. Η Municipal Waste είχαν μπει λίγο στο ράφι τα τελευταία χρόνια και ξαναγυρίζουν με μια αλμπουμάρα μεγατόνων που για μένα είναι ένα από τα καλύτερα thrash metal albums της χρονιάς. Το συγκεκριμένο με ένα καταπληκτικό επίσης εξώφυλλο. Νούμερο 9, ένα άλμπουμ που δεν περίμενα ποτέ ότι θα το βάλω στην πρώτη δεκάδα, τόσο ψηλά και θα ξετρελαθώ μαζί του. Μιλάω για το τελευταίο άλμπουμ των Βραζιλιάνων Soulfly, του Max Cavalera και του YouTube πια, του Zion Cavalera, μαζί με το σημερινό line-up της μπάντας. Οι οποίοι βγάζουν αυτή τη χρονιά το λεγόμενο άλμπουμ που ακούει στο όνομα Totem και πραγματικά μιλάμε για ένα άλμπουμ το οποίο από την αρχή μέχρι το τέλος αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν είναι μόνο groove metal, το γνωστό groove metal των Soulfly, δεν είναι μόνο tribal metal πάλι των Soulfly, δεν είναι μόνο thrash metal, είναι ακόμα περισσότερο θα λέγαμε technical death metal. Και σωστά, και στο προηγούμενο τους άλμπουμ είχαν death metal τζούρες από εδώ και από εκεί, αλλά εδώ πέρα το έχουν κάνει καταπληκτικό το death metal τους. Soulfly και death metal, ναι, επιρροές από Obituary, επιρροές από Morbid Angel, με πάρα πολύ πολύ καλό τρόπο. Δεν περίμενα ότι θα φτάσει σε τόσο ψηλή θέση το Soulfly το φετινό Totem. Συνεχίζω τώρα με ένα άλμπουμ το οποίο είναι λίγο underrated, το συγκρότημα είναι λίγο underrated, για όποιον αρέσκεται στο epic metal και ιδιαίτερα με epic metal, με doom metal επιρροές, θα του αρέσουν οι συγκεκριμένοι. Μιλάω για τους Αμερικάνους Ferdelands. Ferdelands βγάζουν το συγκεκριμένο άλμπουμ τους που ακούει στο όνομα The Hyperborean, κάπως έτσι αν το διαβάζω σωστά. Νομίζω ότι προέρχεται την ελληνική μυθολογία το όνομα. Λοιπόν, πολύ καλό επικό metal, epic metal με doom metal επιρροές, Steel Atlantean Codex. Όποιος αρέσκεται σαν Dudley Atlantean Codex από Γερμανία, θα του αρέσουν και συγκεκριμένοι Αμερικάνοι, καταπληκτικό άλμπουμ από την αρχή μέχρι το τέλος. Έβδομη θέση. Στην έβδομη θέση, ένα επίσης πολύ καλό speed metal συγκρότημα, μιλάω για τους Βέλγους, αν δεν κάνω λάθος, είναι Βέλγοι, Evil Inventors, οι οποίοι βγάζουν αυτή τη χρονιά το συγκεκριμένο άλμπουμ που ακούει στο όνομα Shattering Reflection. Και πραγματικά μιλάμε για ένα άλμπουμ πολύ 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 καλό speed metal με μελωδικά στοιχεία επίσης στον ήχο τους. Εγώ άκουσα και κάποια wasp στοιχεία από εδώ και από εκεί, κάποια heavy metal στοιχεία. Αλμπουμάρα ολκής το συγκεκριμένο Evil Inventors. Τώρα, έκτη θέση. Έκτη θέση είναι άλμπουμ και ένα συγκρότημα το οποίο έχει και haters, έχει και lovers, και το συγκεκριμένο συγκρότημα σήμερα υπάρχουν κάποιοι που σου λένε μόνο τα παλιά τους άλμπουμ αξίζανε. Μιλάω για τους Amon Amarth από Σουηδία, τους Vikings από τη Σουηδία, με το τελευταίο τους άλμπουμ The Great Heathen Army. Καταπληκτικό εξώφυλλο, καταπληκτικά τραγούδια και δεν μένω μόνο στο hit της χρονιάς Saxons and Vikings, που αμήν τι άλλο συμμετέχουν και τρία μέλη μαζί με τον Beef από τους Saxon, αλλά όχι μόνο, όλα εδώ πέρα τα κομμάτια είναι καταπληκτικά, για παράδειγμα το Hand Run ή το Odin Owns You All ή το Find a Way or Make One και ούτω καθεξής. Μιλάμε για άλμπουμ εμένα μου άρεσε τόσο πολύ που ίσως είναι και το άλμπουμ που άκουσα περισσότερο μέσα σε όλη τη χρονιά.
Πραγματικά είμαι λάτρης των Amon Amarth, είτε έτσι είτε αλλιώς. Δεν θα αλλάξει το όλο θέμα, καταπληκτικό το άλμπουμ. Πάμε τώρα στην πέμπτη θέση. Στην πέμπτη θέση ένα controversial black metal συγκρότημα από Γαλλία και μιλάω για τους Deathspell Omega. Deathspell Omega, και δεν παίρνω τώρα να μιλήσω για τον νεοναζιστή Άσπα, στον αφήσω αυτόν έξω. Μιλάω για το συγκρότημα. Λοιπόν, αυτή τη χρονιά βγάζουν το The Long Defeat, αυτό είναι το όνομα του άλμπουμ, του καινούριου άλμπουμ. Όπως πάντα, αν και έχουν λίγο διαφορετικά στυλ από εδώ και από εκεί στα άλμπουμ τους, το, και πάλι εσωτερικό, πολύ καλό εσωτερικαλ, black metal ολκής, το συγκεκριμένο Deathspell Omega, ίσως για μένα η καλύτερη black metal κυκλοφορία της χρονιάς. Τέταρτη θέση, η καταπληκτική Αμερικάνη Summerlands. Γυρίζουν μετά από 7 χρόνια σιωπής από το ντεμπούτο τους άλμπουμ, αν και έχουν καινούριο τραγουδιστή. Προτιμούσα περισσότερο τον προηγούμενο τραγουδιστή, αλλά και ο τωρινός είναι πολύ καλός. Γυρίζουν με το συγκεκριμένο άλμπουμ, το δεύτερο τους άλμπουμ, Dream Killer. Επίσης, το ένα τραγούδι μετά το άλλο εδώ πέρα, καταπληκτικός δίσκος. Καταπληκτικά τραγούδια, καταπληκτικό heavy metal, straight to your face. Επίσης έχουμε εδώ πέρα και μέλη από Eternal Champion, φυσικά για όσο πια αυτό είναι γνωστό. Μιλάμε για καταπληκτικό heavy metal disco. Τρίτη θέση, ακόμα ένα άλμπουμ που δεν περίμενα ότι θα με κερδίσει τόσο πολύ. Μιλάω για το συγκρότημα που ακούγεται στο όνομα The Halo Effect από Σουηδία, με το άλμπουμ Days of the Lost. Μιλάμε για μέλη από In Flames και μέλη από Dark Tranquility. Οι τραγουδιστές του Dark Tranquility είναι επίσης εδώ πέρα. Λοιπόν, μιλάμε για άλμπουμ το οποίο πραγματικά σε κερδίζει από την αρχή και σε γυρίζει πίσω στην δεκαετία του 90, σε εκείνη την εποχή που ακούς παλιά άλμπουμ των In Flames, άλμπουμ στον Dark Tranquility, και όλο αυτόν τον ήχο του Kundrebuk, θα λέγαμε, της Kundrebuk σχολής, New Wave of Melodic Swedish Death Metal All the Way. Καταπληκτικό άλμπουμ, πραγματικά μου φέρε πίσω αναμνήσεις και μεγάλες συγκινήσεις. Τώρα, δεύτερη θέση. Επίσης άλμπουμ και συγκρότημα το οποίο έχει haters και lovers, και μιλάω για τους καταπληκτικούς για μένα και αγαπημένους Ghost από την Σουηδία. Και φυσικά ναι, του Τοβίας, η Ghost του Τοβίας, και σίγουρα δεν μιλάμε για metal συγκρότημα, μιλάμε για occult rock pop με metal επιρροές συγκρότημα. Εμένα δεν με χαλάει καθόλου. Λοιπόν, από την αρχή μέχρι το τέλος γυρίζουν με ένα καταπληκτικό άλμπουμ, ακούει το όνομα Impera, νομίζω είναι το πέμπτο τους άλμπουμ. Όλα τους τα άλμπουμ είναι καταπληκτικά, αλλά και αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ έχει τόσα πολλά κάτσι τραγούδια, τα πιο σημαντικά φυσικά τραγούδια της χρονιάς, από το συγκεκριμένο άλμπουμ Spillways, Call Me Little Sunshine, Hunter's Moon που ήταν μάλιστα και στο horror film Halloween το καινούριο. Και ούτω καθεξής, Watcher in the Sky. Το Watcher in the Sky εμένα μου θύμισε Gamma Ray, να σας πω την αλήθεια. Καταπληκτικό άλμπουμ από την αρχή μέχρι το τέλος. Αν και το 20 ήταν λίγο παράξενο τραγούδι. Και τώρα φτάνω στην πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση από το top 10, το δικό μου αυτής της χρονιάς. Ίσως ως heavy metalάς από Ελλάδα θα με καταλάβετε. Λοιπόν, μιλάμε για ένα συγκρότημα που περισσότερο είναι one man's band, δεν είναι τόσο, δεν είναι έλθινη band, είναι one man's band από Ιταλία. Και μιλάμε για το δεύτερο του άλμπουμ, ίσως καταλαβαίνετε για ποιον εννοώ. Μιλάω για το project Conquest, όπου βγάζει αυτή τη χρονιά το άλμπουμ που ακούει στο όνομα, το δεύτερο άλμπουμ που ακούει στο όνομα Time and Tyranny. Λοιπόν, wow. Για μένα είναι το νούμερο ένα αυτής της χρονιάς. Heavy metal με epic metal επιρροές, με πολύ καλές επιρροές από Heavy Load, από τους Σουηδούς Heavy Load. Το πρώτο κομμάτι, μάλιστα το ενακτήριο intro, μου θύμισε Running Wild.
Δεν μπορώ να σας πω. Ένα άλμπουμ το οποίο πραγματικά ξυπνάει συγκινήσεις, αναμνήσεις, πολύ καλές, πάρα πολύ καλές. Αυτό που λέμε heavy metal to the core, με επικό metal, πως θα το έλεγα, επιρροή, με επική metal επιρροή από εδώ και από εκεί, χωρίς να γίνεται ξεκάθαρο επικό metal. Αλλά μιλάμε για άλμπουμ καταπληκτικό, όπως και το προηγούμενο του άλμπουμ, το ντεμπούτο. Έτσι και εδώ πέρα κάνουν καταπληκτική δουλειά, βγήκε και αυτό από το No Remorse Records, τη δική μας, την ελληνική εταιρεία. Wow. Τι να πω για μένα, είναι το άλμπουμ που με κέρδισε περισσότερο από κάθε άλλο άλμπουμ αυτή την χρονιά. Και σίγουρα υπάρχουν και τόσα άλλα άλμπουμς που θα μπορούσα να συνεχίσω να μιλάω για αυτά. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να περιόρισω τον εαυτό μου και σε αυτή τη χρονιά μέσα σε 30-40 άλμπουμς. Βασικά μίλησα για 30 άλμπουμς, συν ακόμα 10 επιλογές honorable mentions, όπως λένε κάποιοι, στα χωριά μας. Λοιπόν, αυτό ήταν λοιπόν και το βίντεο, το τελευταίο βίντεο για τη χρονιά, με τα top 10 άλμπουμς αυτής της χρονιάς του 2022. Από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, stay metal και stay heavy.